κύριε Κόκαλη. Καλώς σας βρήκα. Αυτό φαίνεται και θα μας το επισημοποιήσει ο κύριος Κόκαλης. Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα. Και το τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης. Λίγαμε λοιπόν, κύριε Κόκαλη, για να το ολοκληρώσουμε, ότι υπάρχει μια κοινοβουλευτική δουλειά που γίνεται. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε θέματα αιχμής, θα έλεγα εγώ. Αλλά με τα εσωκομματικά σας δεν ακούγεται σχεδόν τίποτε άλλο παρά μόνο ποιος είπε, ποιος φεύγει σήμερα, πόσο πιο κοντά είναι η διάσπαση, η διάλυση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά συζητάγαμε επί μισή ώρα στην εισαγωγή της εκπομπής. Θέλω να έρθετε έστω και για λίγο στη θέση ενός εκλεγμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει εντολή να υπερασπιστεί. Εγώ νόμιζα ότι μας συμπαθείτε και τους δύο, γιατί μας το λέτε. Να περάσουμε βασανιστήρια, δηλαδή, εννοείται. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή οι εκλεγμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των συμπολιτών τους που τους εξέλεξαν, που τους έστειλαν στη Βουλή. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα κοινοβουλευτικά, όπως πολύ σωστά είπατε. Να σας αναφέρω από τη Θεσσαλία. Οφείλουμε να έχουμε και τη δικιά μας πρόταση ανασυγκρότησης. Γι' αυτό θα κρυθούμε. Από την άλλη όμως γίνονται και αυτά τα εσωκομματικά, οι εσωκομματικές διαδικασίες, οι οποίες όχι απλά δεν είναι ευχάριστες, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και έρχομαι κατευθείαν στο ψητό. Ναι. Τι κάνατε λοιπόν? Η ενότητα σήμερα όντως δεν είναι κάτι αόριστο. Πρέπει να καταλάβουμε ο καθένας μας να αναλάβουμε τις ευθύνες. Ο καθένας ατομικά και προσωπικά. Είτε είναι βουλευτής, είτε είναι πρώην βουλευτής, είτε είναι στέλεχος. Θα συμφωνούσα αν δεν υπήρχε ένας αστερίσκος, ότι ο καθένας μπορεί να αντιλαμβάνεται την ευθύνη με τον τρόπο που εκφράζεται. Ακούστε, αν εγώ δηλαδή αυτή ότι εκφράζομαι δημόσια και λέω αυτά, γιατί πιστεύω ότι υπεύθυνα ανησυχώ για το κόμμα μου. Υπάρχει ένας αστερίσκος και να πάρει το λόγο ο Βασίλης Κόκαλης να τα πει όλα. Ο αστερίσκος είναι ότι εσύ, εγώ και πάρα πολλοί άλλοι που ασχολούμαστε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε την άνεση της πολυτέλειας, της καρέκλας κάτω από τα φώτα και όλα καλά. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να βοηθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν τις αποζημιώσεις, να ξεκαθαρίσουν από τις πλημμύρες, τις λάσπες και τα. Είναι δύο διαφορετικά πλαίσια αναφοράς. Σωστά. Αλλιώς είσαι όταν είσαι μέχρι εδώ, ας πούμε, και αλλιώς όταν έχεις την πολυτέλεια. Να κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Αυτή απασχολεί πολύ περισσότερο κόσμο τα προβλήματα της κοινωνίας, είτε είναι στη Θεσσαλία είτε είναι αλλού, από ότι τα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Το να πω εγώ τώρα ότι ο κύριος Τάδε, ο συνάδελφός μου, ο πρώην συνάδελφος, είναι έτσι ή αλλιώς, νομίζω θα προσφέρω χείριστες υπηρεσίες σε αυτό που λέγεται. Το κάνει και όλοι οι άλλοι, εξάλλου, κύριε. Ενότητα. Χείριστες υπηρεσίες. Εγώ αυτό το οποίο θα σταματήσω και θα θέλω να αναδείξω και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να ξεπεραστεί είναι όταν έχουμε εκλογές σε ένα κόμμα δημοκρατικότατες και έχει εκλεχτεί νέος αρχηγός. Με μεγάλη πλειοψηφία. Δεν πρέπει η μειοψηφία να το σεβαστεί? Ναι. Αυτό λέει και το κείμενο των δύο γραμματέων που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγη ώρα. Τώρα, κύριε Κόκαλε, μαζί με τον άλλον τομεάρχη, τον κύριο Σαρακιώτη, πήγατε σήμερα και καταθέσατε μηνυτήρια αναφορά. Αναφορά, μάλιστα. Σε βάρος του κυρίου Αυγενάκη, αλλά και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του αλλά και του κυρίου Αγοραστού, περιφερειάρχη, απερχόμενου περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Με τι αντικείμενο και για ποιους λόγους τους κατηγορείτε? Ακούστε, παραμονές του δεύτερου γύρου των εκλογών, ο κύριος Αυγενάκης ήρθε στη Λάρισα και εξέφρασε μια επιθυμία ότι θέλει να βγει περιφερειάρχης ο κύριος Αγοραστός. Αυτό δεν είναι κακό, ούτε απαγορεύεται. Η κομματική στήριξη είναι αυτονόητο δικαίωμα όλων των κομμάτων στους αυτοδιοικητικούς συνδυασμούς. Αλλά όταν συνδέεται με αλφαγιώτα το δικαίωμα, το αναφέρετο δικαίωμα των πλημμυροπαθών στην γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση, όταν αυτό το δικαίωμα το συνδέεις με την εκλογική νίκη του κυρίου Χουδαλάκη, παράδειγμα, εν προκειμένου του κυρίου Αγοραστού, πιθανότατα υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα νομικό εκτός από τη σοβαρότατη πολιτική εκτροπή. Διότι το είπε ευθέως ότι είναι αυτονόητο ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο, το θυμάμαι απ' έξω, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταχύτητα των αποζημιώσεων που μόλις εξαγγείλαμε.
Αυτό είναι τοξικό. Η μήνυση αφορά τον Αυγενάκη. Όχι μήνυση. Και τον κύριο Αγοραστό. Όχι μήνυση. Για να το καταλάβω. Θέλουμε ακριβείς. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Ζητάμε με αναφορά από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, κατατέθηκε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, να διερευνήσει εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογέων. Και ξαναρωτώ, καλά κάνατε το διευκρινίσατε, γιατί με τα νομικά ούτως ή άλλως με πέντε παίρνει να καταστολή. Γι' αυτό το λέω εγώ. Με τα χίλια ζόρια από το πρώτο δηλαδή. Ναι. Ειλικρινά το ρωτώ, αυτό αφορά τον Αυγενάκη ή αφορά και τον Αγοραστό? Και τους δύο. Η δήλωση όμως είναι το Αυγενάκη. Ναι, αλλά ο ωφελούμενος είναι νομική αισία. Υπάρχει αυτό που λέμε ένομο... Ναι, ναι, ωφελούμενος από αυτό θα ήταν ο κύριος Αγοραστός. Τώρα, εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι ο κύριος Αγοραστός δεν ωφελήθηκε, δεν επωφελήθηκε. Μάλιστα. Από αυτή την προσπάθεια, όπως εμείς λέτε, οφείλαμε, που έκανε ο κύριος Αυγενάκης. Θα έχει την ίδια βαρύτητα η μηνυτήρια αναφορά σας όταν καταδεικνύεται ότι το αποτέλεσμα δεν επηρέασε τελικά τους ψηφοφόρους, ότι η παρότρινση μάλλον του κύριου Αυγενάκη? Ναι, αυτή η ερώτηση είναι πολύ αξιολογείται ως πάρα πολύ καλή νομικά. Γιατί λένε ότι αυτό το... Μήπως τον μηνύσει ο Αγοραστός, τον Αυγενάκη, ότι του κάνει κακό. Το αδίκημα κρίνεται και εκ του αποτελέσματος το συγκεκριμένο, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουν οι εισαγγελείς. Μάλιστα. Εσείς λέτε ότι πολιτικά οφείλετε να συνεχίσετε... Βεβαίως. Ήταν σοβαρότατη πολιτική εκτροπή, διότι αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία, και το λέω από το κανάλι σας, πονάει. Είναι μέσα στις λάσπες, μέσα στα νερά, μέσα στα νερά. Υπάρχουν ακόμα νερά στον κάμπο και λένε οι αγρότες, λίγο πριν μου τηλεφώνησα, πότε θα φύγουν τα νερά, να έρθει ένας υπεύθυνος και να πει ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο στα νερά. Δεν έχει πάει και το υγειονομικό. Ήθελα να σας πω το εξής και με αφορμή και την νομική ενέργεια που κάνατε παρέα με τον, Γιάννη. Εδώ δεν έχουν έρθει ακόμα οι βροχές. Δηλαδή, καλή συζήτηση αυτή και προφανώς υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, προφανές πολιτικές ευθύνες, για τα νομικά δεν μπορώ να έχω άποψη, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το «ο Αγοραστός φεύγει, έργα γίνονται». Δηλαδή, είχαμε καταγγελία από τον νέο Περιφερειάρχη ότι είχαν σταματήσει προχτές. Από τον κύριο Κουρέτα. Ναι, η καταγγελία. Ναι. Ότι καταγγελία, είχαν σταματήσει. Την καταγγελία τη θυμάμαι για την απάντηση που διάβασε του κυρίου Αγοραστού, για να τα λέμε όλα, όπως συνηθίζει το Άττικα εξάλλου. Η απάντηση ήταν ότι σταμάτησε τα έργα για μία μέρα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ή δεν είναι, γιατί είμαστε και μακριά και ξαναλέω την πολυτέλεια του στούντιο, ο καθένας λέει εύκολα πράγματα. Η ουσία είναι αν υπάρχει κάποια θωράκιση. Γιατί δεν έχουν έρθει οι βροχές. Οι βροχές, όπως γνωστό, είναι ο πιο βροχερός μήνας, αν θυμάμαι καλά, με βάση τα της εκείνου Νοέμβριος, και ο πιο κρύος είναι το Μάρτιος. Αλλά αφού δεν έχουν έρθει ακόμα οι βροχές, μήπως αυτός ο χρόνος είναι ο εκμεταλλεύσιμος χρόνος για τη θωράκιση των ήδη πληττωμένων περιοχών? Προχθές πήγα σε τρία χωριά. Το ένα, μάλιστα, έχει σβήσει, από το χάρτη, το Σωτήριο. Το βλέπαμε στα δελτία ειδήσεων, στα ρεπορτάζ. Δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό για τις μελλοντικές, δεν τις ευχόμαστε, κακοκαιρίες. Άρα δεν έχει γίνει ουσιαστικό τίποτα, για τις μελλοντικές, τις απευχόμαστε κακοκαιρίες. Είναι, και επιμένω σε αυτό και με βλέπετε έτσι ότι είναι έντονο το ύφος, διότι ολόκληρα χωριά έχουν ερημώσει, δεν μένουν, δεν μένουν. Ναι. Και έχουν καταστραφεί, έχουν χάσει τα πάντα. Εκτός από τις δουλειές τους, από τα χωράφια τους. Από τα χωράφια τους. Δηλαδή, φανταστείτε τον άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά χάνει τη δουλειά του και χάνει και το σπίτι του. Είναι ένας ανέστιος. Και έχει λάβει μέχρι τώρα 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Κάποιοι τυχεροί 6.000 ευρώ. Μάλιστα. Και αυτό το λένε ότι να η πρώτη αρρωγή, κρατική αρρωγή. Δεν είναι όμως έτσι, κύριε Κεχαγιά. Εδώ μιλάμε για πόνο. Υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Απολύτως. Άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί από τα σπίτια και δεν έχουν εναλλακτικές. Το κράτος δεν ανήκει ούτε σε μένα, ούτε στον κύριο Αυγενάκη, ούτε είναι δικά μας τα χρήματα. Και δεν μπορούμε να παίζουμε με τις εκλογές. Το κράτος έχει συνέχεια και οφείλει να είναι δίπλα στον πολίτη. Εγώ έχω μια ερώτηση ακόμα. Δεν ξέρω αν η Βούλα θέλει να βάλει και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Αυτή αφορά το σχέδιο αποκατάστασης από τη δική σας πλευρά. Επειδή είμαστε λίγο έτσι όριμοι σε ό,τι αφορά τα δημοσιογραφικά χρόνια,
Θέλω να πω ότι απερχόμενος ο κύριος αγοραστός δεν πιστεύω ότι θα κινητοποιήσει ιδιαίτερα κάποιο μηχανισμό. Εξάλλου είχε και 12 χρόνια την ευκαιρία να το κάνει. Το έκανε όπως το έκανε, κρίθηκε. Εσείς είσαστε έτοιμοι και το εσείς πάει και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά, πλέον, σωστά, ναι. Να είσαστε υγειωμένοι στην κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι, κύριε Κουνταλάκη, θα σας πω. Είχε πρόβλημα η Βούλα και ήταν εκεί ο Κόκαλης. Σύντομα θα υπάρχει και η δικιά μας η πρόταση, γι' αυτό και το συνέδριο είναι τον Φεβρουάριο, για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Αλλά η πρότασή μας να προειδιάζω θα κινείται σε πολύ σοβαρά δεδομένα στη γη, στο έδαφος δηλαδή και στο νερό. Μάλιστα. Το νερό στη το Θεσσαλία. Και το περιφερειακό συνέδριο Θεσσαλίας πότε θα γίνει, ξέρετε? Έως και τέλη του έτους. Μάλιστα. Θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Καταλάβαμε. Η ερώτηση μου είχε να κάνει με το ότι ο πρώτος περιφερειάρχης που έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό ήταν ο κ. Κουρέτας. Και ήταν γαλαντόμος, τουλάχιστον στα λόγια, σε ό,τι αφορά την στήριξη που θα του έδινε. Σωστό. Και γι' αυτό και ρωτάω, υπάρχει σχέδιο το οποίο λέει θα κάνουμε 1, 2, 3, 5, χρειαζόμαστε αυτή τη χρηματοδότηση, έτσι ώστε πια να γίνεται και δημόσια, αν γίνεται γνωστό, τι προτάθηκε, τι χρήματα χρειάστηκαν, ποιος ανταποκρίθηκε, ποιος δεν ανταποκρίθηκε, γιατί αλλιώς, ξέρετε, πάλι θα το ξεχάσουμε όπως γίνεται. Νομίζω ότι μέρες. Η συνεργασία αυτή είναι επιβεβλημένη περιφέρειας και κυβέρνησης. Mm-hmm. Και ήδη ενημερώνεται ο νέος περιφερειάρχης και από πρώτη του έτους, αλλά θα συμβάλλουμε και εμείς, θέλουμε να συμβάλλουμε και πιστεύω θα το κάνουμε αυτό με την πρότασή μας, η οποία δεν θα είναι πρόταση κριτικής. Θέλουμε να συμβάλλουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση και να γίνουν όσο γίνεται πιο σωστά τα πράγματα στη Θεσσαλία για να μην ζήσουμε πάλι τέτοιου είδους καταστροφές. Μακάρι, κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Που εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όπως είδατε εσάς, σήμερα σας καλέσαμε και ευχαριστούμε που το αποδεχτήκατε για να αναδείξουμε το θέμα και όχι για να ρίξουμε και λίγο. Πολύ καλά κάνετε, διότι οι κάτοικοι στη Θεσσαλία το έχουν το παράπονο ότι μας ξεχάσαν. Ναι. Εμείς λοιπόν, δεν έχουμε ξεχάσει τουλάχιστον ως Άττικα το τι έχουν περάσει οι κάτοικοι της Θεσσαλίας και τι συνεχίζουν να περνούν. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε με τα της τσέπης για λίγο τουλάχιστον. Μάλιστα. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και η αρχική δέσμευση της εκπομπής ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ ό,τι και αν γίνεται και τα κοινωνικά μας θέματα. Διάλειμμα και επιστρέφω.